Ερχόμενος από το Βόλο σήμερα το πρωί, σκεφτόμουν με αυτή τη διπλή μου ιδιότητα του πανεπιστημιακού και του αριστερού, τις συνθήκες στις οποίες έχουν διαμορφωθεί και τι θα ήταν αυτό το οποίο θα ήθελα κυρίως να θίξω στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Και νομίζω ότι είναι δύο τα θέματα τα οποία θέλω να θίξω. Το πρώτο αφορά το πανεπιστήμιο. Και νομίζω ότι η όλη διάσταση που έχει διαφανεί όλες αυτές τις τρεις-τέσσερις τελευταίες μέρες από την Τετάρτη μέχρι σήμερα εννοώ, είναι μια διάσταση που θα πρέπει και να μας προβληματίζει, ειδικά όσοι εμπλεκόμαστε με τον Α ή Β τρόπο σε αυτό που αποκαλείται πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και γενικότερα σε σχέση με το πού οδεύει αυτό το πανεπιστήμιο, γενικά στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν μια απαγόρευση από μια σχολή, μια ιστορική σχολή, από τις πρώτες οι οποίες δημιουργήθηκαν στο αρχαιότερο πανεπιστήμιο στη χώρα, τη νομική σχολή. Μια απαγόρευση η οποία έρχεται σε αντίθεση με αρχές οι οποίες διδάσκονται μέσα στα αμφιθέατρα και στις αίθουσες αυτής της σχολής. Συστεγάζεται η σχολή των πολιτικών και οικονομικών επιστημών μαζί με την νομική σχολή. Ξεχνιέται, φαίνεται, η ρίση του Βολτέρου, παρόλο που κάποιοι ιστορικοί αμφιβάλλουν την δικιά του ρίση, αλλά τέλος πάντων δεν είναι θέμα ιστορικής διαφωνίας αυτή τη στιγμή. Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ και μέχρι το θάνατό μου το δικαίωμά σου να το λες. Ξεχνιέται λοιπόν αυτή η ρίση. Ξεχνιέται ακόμα και το γεγονός ότι στην πρώτη κατάληψη νομικής του 1973, το Φλεβάρι του 1973, οι τότε Βρετανικές αρχές δεν τόλμησαν να απευθυνθούν στις αστυνομικές αρχές για να βγάλουν έξω τους φοιτητές που είχαν κάνει εκείνη την πρώτη κατάληψη. Έγινε αυτό στη δεύτερη, το Μάρτιο του 1973. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην νομική είναι πέρα από το ότι θέλουν, όπως πολύ καλά γνωρίζω ότι κάνουν, να έχουν διαμορφώσει μια κατάσταση ενός πανεπιστήμιου εταιρείας δικηγορικών γραφείων που να συναγελάζονται και να προωθούν δικές τους προσωπικές, εμπορικές και όχι μόνο συναλλαγές, ταυτόχρονα να εξωθούν το πανεπιστήμιο να έχει γίνει ένας αποστηρωμένος χώρος από κάθε κοινωνική παρέμβαση, από κάθε συζήτηση που αμφισβητεί την καθιστική ατάξη, από κάθε τι ανατρεπτικό ριζοσπαστικό. Ένα ρόλο που παραδοσιακά το πανεπιστήμιο τηρούσε, προσπαθούσε τουλάχιστον να τηρήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτή ακριβώς η διάσταση της προσπάθειας δημιουργίας ενός τέτοιου αποστερωμένου χώρου είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίζει όλους, πρώτιστα τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της νομικής σχολής, δευτερευόντως, αλλά όχι λιγότερο και τους διδάσκοντες της νομικής σχολής, αλλά και όλους όσους είμαστε σήμερα εδώ, όλη την κοινωνία. Το πανεπιστήμιο είναι ένας κοινωνικός χώρος και ως τέτοιος θα πρέπει να τον βλέπουμε και να τον υπερασπιζόμαστε. Δεν μπορεί να είναι ένας χώρος αποστήρωσης, όπως είπα προηγούμενα. Δεν μπορεί να είναι ένας χώρος μόνο και μόνο για να γίνονται μαθήματα και να ξεχνιέται η κοινωνική διάσταση. Ο χώρος δεν είναι μόνο για γνωστική οικοδόμηση. Είναι ένας χώρος για κοινωνική συγκρότηση, για κοινωνική ανάδειξη, για κοινωνική χρήση. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μπει σε αμφισβήτηση, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μπει σε διαπραγμάτευση. Πρέπει να συνεχίσει το πανεπιστήμιο να είναι τέτοιο. Έρχεται σε πολύ αντίθεση και είναι πρόσφατο το γεγονός και γι' αυτό θα το αναφέρω. Μάλιστα δεν το σκεφτόμουν προηγούμενα να το αναφέρω. Μου ήρθε ακούγοντας λίγο νωρίτερα τη Γιάννα. Γιατί μου κάνει ιδιαίτερη αντίφαση. Ξανάρχομαι στο Βολτέρο, στην κεντρική φυσιογνωμία του διαφωτισμού, που αυτό το οποίο προσπάθησε να δομήσει ήταν η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, όπου ένα περιστατικό πριν από πολύ λίγες μέρες, τρεις εβδομάδες περίπου, στο δικό μου πανεπιστήμιο, στο οποίο είχε προσκληθεί μέσα από όλα αυτά τα κυκλώματα των συναλλαγών που αναφέρω και όλοι τα ξέρουμε, να μιλήσει ο διευθυντής του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Πετρελαίων, την ίδια στιγμή, στην ίδια εκδήλωση παρευρισκόταν και ένα από τα τρία μέλη που η ελληνική πλευρά έχει τοποθετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παρενέβησαν φοιτητές, που γέλωσαν με χρώματα τους ομιλητές, τον Τζοτσορό και τον Σταμπουλή, και αυτό είχε σαν συνέπεια να βγει μια κατακλίδα, μια καταιγιστική έκδοση ψηφισμάτων από όλες τις διαστάσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που να καταγγέλει, ότι απαγορεύτηκε η έκφραση του λόγου. Ένα πράγμα δηλαδή το οποίο συνέβη πριν από λίγες μέρες, σε μια εκδήλωση η οποία προφανώς και δεν είχε απαγορευτεί.
Ούτε έβαζε κανένα θέμα απαγόρευσης. Προφανώς και δεν έγινε κάτι το οποίο τελικά να αποτρέψει την εκδήλωση. Ολοκληρώθηκε. Η εκδήλωση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε. Αλλά αυτό το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι αυτή η διάσταση, η διαφορετική προσέγγιση σε μια εκδήλωση όπου έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ευθύνονται για εργατικά εγκλήματα, ανθρώπους οι οποίοι ευθύνονται για το ξεπούλημα όλου του πλούτου, του δημόσιου πλούτου αυτής της χώρας και γίνεται μια παρέμβαση η οποία ουσιαστικά το μόνο που θέλει να κάνει είναι να καταγγείλει αυτές τις πρακτικές. Φαίνεται αυτή η παρέμβαση να δημιουργεί αντανακλαστικά καταγγελίας ως στέρηση της ελευθερίας του λόγου και την ίδια στιγμή δεν είναι τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αλλά είναι η ίδια αντίληψη η οποία λειτουργεί και στο ένα και στο άλλο παράδειγμα. Στην νομική έχουμε απαγόρευση εκδήλωσης, ουσιαστικά έχουμε απαγόρευση εκδήλωσης από μια σχολή η οποία υποτίθεται ότι αυτό το οποίο κάνει είναι να θεραπεύει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες την δυνατότητα και την υποχρέωση ελευθερίας του λόγου. Πραγματικά, πράγματα ανησυχητικά, πράγματα τα οποία η πανεπιστημιακή κοινότητα πρωτίστως, αλλά η κοινωνία η οποία ευαισθητοποιείται, αντιλαμβάνεται και αντιδρά, δεν πρέπει να αφήσει να συνεχίζεται κατά αυτή την έννοια, με αυτόν τον τρόπο. Ένα δεύτερο σημείο, και θα είμαι αρκετά σύντομος, δεν θέλω να μακρηγορήσω, είμαστε και αρκετοί στο πάνελ, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί από όλη αυτή την συζήτηση, από όλη την περίπτωση την οποία συζητάμε σήμερα, την απαγόρευση τόσο της άδειας εξόδου στον σύντροφο Δημήτρη Κουφοντίνα, όσο και την απαγόρευση επί της ουσίας της εκδήλωσης την προηγούμενη Τετάρτη στην νομική, έρχεται να κάνει με την άλλη μου διάσταση, την οποία νιώθω ότι με χαρακτηρίζει, αυτή του αριστερού. Αριστερός βέβαια χωρίς καμία σχέση με αυτή την παρέα των πολιτικών απατεών που αυτή τη στιγμή κυβερνούν τη χώρα. Αριστερός με μια άλλη προσέγγιση, με μια άλλη αίσθηση, με μια άλλη διάσταση, η οποία με οδηγεί στο να πω ότι ανησυχώ εξαιρετικά, όχι μόνο γιατί πρόκειται περί φρονηματικής αντιμετώπισης η αιτιολογία η οποία στερεί στον Δημήτρη Κουφοντίνα την άδεια εξόδου, αλλά επειδή επί της ουσίας αυτή η απαγόρευση από πίσω της κρύβει, όσο μπορεί να κρύψει, μια αντικομμουνιστική διάσταση. Το ότι ο σύντροφος συνεχίζει να είναι πιστός στο όραμα του σοσιαλισμού, το ότι συνεχίζει να είναι πιστός στις κομμουνιστικές ιδέες και αυτές ακριβώς οι ιδέες έρχονται ως η αιτιολογία για την οποία στερείται ένα θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα από την ίδια την νομοθεσία την οποία έχει στήσει η αστική δημοκρατία, για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό, εξαιρετικά ανησυχητικό και θεωρώ όσοι και όσες πρεσβεύουμε ακόμα σε αυτό το όραμα το σοσιαλιστικό, όλοι θα πρέπει να ανησυχούμε, όλοι θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, μήπως όλη αυτή η ιστορία η οποία αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται όλο και με περισσότερο ξεκάθαρα λόγια, όλο και με περισσότερο ξεκάθαρες σκέψεις πίσω από τους λόγους για τους οποίους στερείται την άδεια εξόδου Δημήτρης Κουφοντίνας, μήπως δημιουργεί και μια τέτοια διάσταση αντικομμουνιστικής αντεπίθεσης, που νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο από όσους βρισκόμαστε σήμερα εδώ με μια τέτοια διάσταση αλληλεγγύης στο δίκαιο αίτημα του Δημήτρη, αλλά και με όλους όσους συνεχίζουμε ακόμα να πιστεύουμε στο όραμα της σοσιαλιστικής προοπτικής. Ευχαριστώ.